ποια θα είναι η αντίδρασή μας σε περίπτωση που κηρύσσεται διωγμός κατά της Εκκλησίας. Αν το θέλετε, παιδιά, δεν έχει πάυσει ποτέ ο διωγμός και δεν έχει γίνει ποτέ καμία ανακοχή. Απλώς μπορεί κάποιος τόπος να έχει κάποια ειρήνη για μια στιγμή, ένας άλλος τόπος όμως να έχει πόλεμο, να έχει διωγμόν. Αυτό από την αρχαιότητα. Θα δούμε μέσα στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, ότι η Ιουδαία, λέει, είχε ειρήνη. Δηλαδή η Εκκλησία στην Ιουδαία είχε ειρήνη, δηλαδή δεν είχε διωγμό. Μπορούσε όμως κάποιος άλλος διωγμός παραπέρα να γίνεται. Έτσι η Εκκλησία, είτε σε αυτόν τον τόπο είτε σε εκείνο τον τόπο, πάντοτε έχει διωγμόν από τον καιρό που ενεφανίστη. Θα λέγαμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε διωγμόν. Μπορεί όμως αύριο το πρωί, προσέξτε με, αύριο το πρωί, 10, με σας κάνει εντύπωση, 10 Νοεμβρίου, έχουμε σήμερα 9, αύριο το πρωί, να δείτε, δεν ξέρω τι, να βγαίνει κάποιος νόμος, κάτι, δεν ξέρω τι, και να στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας. Θα μου πείτε, καλά, έτσι αύριο το πρωί, καλά. Θέλω να πω ότι πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ σύντομα. Αλλά όταν λέμε διωγμό, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι θα μας δημεύσουν την περιουσία, ότι θα κλείσουν τους ναούς. Τι ακριβώς είναι ο διωγμός? Ότι θα υφιστάμεθα το μαρτύριον. Βεβαίως δεν είναι πάντοτε αυτό ο διωγμός. Είναι και άλλα πράγματα ο διωγμός. Εάν μια πολιτεία μπορεί να στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας, αυτή η πολιτεία να είναι χωρισμένη από την Εκκλησία ή να μην είναι χωρισμένη από την Εκκλησία. Εδώ στην Ελλάδα η πολιτεία δεν είναι χωρισμένη από την Εκκλησία. Σε άλλους τόπους η Εκκλησία είναι χωρισμένη από την πολιτεία. Το να υπάρχει λοιπόν, να υπάρχουν κάποια νομοθετήματα, κάποιες σχέσεις τέτοιες που να προσβάλλουν την Εκκλησία, αυτό είναι συνηθέστατο. Αυτό το ζούμε και σήμερα μέσα στην Εκκλησία μας. Θα έχετε πάρα πολλές φορές δει, θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει ότι αυτό αποτελεί στοιχείο διωγμού κατά της Εκκλησίας μας και ούτω καθεξής. Έτσι όπως βλέπετε, ο διωγμός δεν είναι κάτι που μπορούμε να το φανταστούμε όπως την αρχαιότητα που διαβάζουμε στα μαρτυρολόγια. Ο διωγμός μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές. Ξαναλέγω, πάρα πολλές μορφές. Το ότι μπορεί να βγάλουμε το μάθημα των θρησκευτικών από τα σχολεία, αυτό είναι ένας διωγμός. Το ότι μπορεί να είναι τα βοηθήματα των θρησκευτικών, των εγχειριδίων δηλαδή, να είναι αλλοιωμένα, και αυτό είναι ένας διωγμός, και ούτω καθεξής. Αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τι θα μπορούσε κανείς να πει? Ή καλύτερα, πριν προχωρήσω σε αυτό, τι νομίζετε, ότι ο διωγμός αυτός δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι μας? Μιλάμε για κάτι πιο εξωτερικό. Δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι μας? Ποιος σας είπε ότι μπορεί να έχετε αγαθές σχέσεις εσείς, αν οι γονείς σας δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ή πιστεύουν, αλλά έχουν μια διαφορετική αντίληψη περί του Ευαγγελίου και δουν εσάς να ζείτε μια πνευματική ζωή, τι πιστεύετε? Δεν μπορούν να ασκήσουν διωγμόν? Εάν πείτε ότι θα πηγαίνω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, δεν μπορούν να ασκήσουν διωγμόν να σας εμποδίσουν να εκκλησιάζεστε? Εάν πείτε ότι θα θέλετε να νηστεύετε και δεν σας βοηθούν να νηστεύσετε, ή να κάνετε προσευχή
και να έλθουν, να έρθει η μητέρα σας, να σας ενοχλεί εκεί που κάνετε προσευχή. Αυτό δεν είναι ένας διωγμός. Μην ξεχνάτε εκείνο το λόγο του Κυρίου που είπε «Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Δηλαδή, η ίδια η σπιτική του να είναι εχθροί του. Μην ξεχνάτε ακόμη όταν λέγει ο Κύριος ότι μπορεί να στραφεί ο γιος κατά του πατέρα ή ο πατέρας κατά του γιου, η κόρη κατά της μάνας και αντίστροφα, η νύφη κατά της πενθεράς της και αντίστροφα. Όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι ο διωγμός μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά μας, να είναι μέσα εις αυτό το ίδιο το σπίτι μας. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο διωγμός δεν είναι τι άλλο παρά ο καθημέραν σταυρός που λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ο καθημέραν σταυρός, δηλαδή ο σταυρός τον οποίον πρέπει ο χριστιανός να σηκώνει καθημερινά. Εάν σας ειρωνευθεί μία συμμαθητριά σας ή ένα συμμαθητή σας, εάν ένας συνάδελφος του η δουλειά σας ειρωνευθεί, αυτό τι είναι? Δεν είναι διωγμός? Και ήταν διωγμός για εκείνη την ημέρα, ένας σταυρός για εκείνη την ημέρα. Σε όλα αυτά τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί η απορία λέγει ποια θα είναι η αντίδρασή μας σε περίπτωση που κηρύσσεται διωγμός κατά της Εκκλησίας. Μη περιμένετε να κηρυχθεί για να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να αντιδρούμε στον καθημέρα σταυρών. Πώς? Τι είναι τρόπο? Προσέξτε με. Με δύο πράγματα, με δύο όπλα. Το ένα είναι η πίστη και το άλλο είναι η υπομονή. Δεν θα πρέπει η πίστη μου να κλονίζεται. Θα πρέπει η πίστη μου να ενισχύεται. Όταν ενισχύεται η πίστη μου, τότε μπορώ να αντέχω. Είναι, πώς να σας το πω, όταν βρέχει και αρχίζει το έδαφος να έχει, να μαλακώνει και να βουλιάζει και βλέπω ότι το σπίτι μου, το οικοδόμημά μου μπορεί να γκρεμίσει, να καταρρεύσει, τι κάνω? Ενισχύω τους τοίχους, τα θεμέλια. Τι κάνω? Βάζω υποστηλώματα. Προσπαθώ να κρατήσω το σπίτι να μην καταρρεύσει. Αυτό λέγεται πίστης. Όταν βλέπω τους πειρασμούς να πέφτουν επάνω μου, πρέπει να ενισχύσω την πίστη για να μην καταρρεύσω, διότι όταν κλονιστεί η πίστη, ήδη κατέρρευσα. Δεν έχω πλέον κανένα έρισμα, κανένα κάτι που να με κρατήσει. Τι είναι, λέγει, εκείνο που σας έκανα νικήσετε ο νεανίσκη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μια του επιστολή? Να νικήσετε τον κόσμο, η πίστη ημών. Και αυτή εστιν η νίκη νικήσα τον κόσμο, η πίστη ημών. Η πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν πιστεύω στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι θεμελιώδες. Είδατε πόσες θεωρίες λέγονται? Τι είναι αυτό, διωγμός δεν είναι? Πόσα ακούτε έξω? Τι βιβλία υπάρχουν? Τι σας λένε ακόμη σε αυτό το σπίτι σας το ίδιο? Τι μπορεί να σας πει ένας μεγαλύτερος αδελφός σας ή αδελφή σας? Τι μπορεί να σας πει ο πατέρας σας ή η μητέρα σας? Τι μπορεί να σας πει ο καθηγητής σας ή ο δασκαλός σας? Από όλες αυτές τις θεωρίες που λέγονται εναντίον του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Αυτό δεν είναι διωγμός? Πώς θα σταθώ? Αν έχω πίστη ότι εγώ είμαι δεμένος με το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το άλλο είναι η υπομονή. Λέει ο Κύριος, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Εκείνος που θα υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Συνεπώς, πρέπει να το καταλάβουμε, παιδιά, αυτό, ότι η υπομονή και η πίστης είναι τα δυο θεμελιώδη και βασικά στοιχεία για να κρατήσει κανείς, να μείνει κανείς όρθιος όταν ασκηθεί κάποιος διωγμός.